Πείσαμε και το πυραμίδηση. Όχι, 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 το αποτέλεσμα. Είναι μια πορεία που επιβεβαιώνει και μια άποψη όμως. Είναι μια πορεία. Γι' αυτό ότι μπορεί να λέει. Δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου. Τι η Ευρώπη είναι αυτή, μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου αν σας υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτικός χώρος τον οποίο εκπροσωπώ και πολλά χρόνια πριν γίνει κυβέρνηση από τις εκλογές του Γενάρη του 2015, μιλούσε ότι αυτή η Ευρώπη με την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού που έχει επικρατήσει σε διάφορες χώρες και έχει επικρατήσει αν θέλετε και στις χώρες οδηγό αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το αποτέλεσμα. Και είμαστε αυτοί οι οποίοι μιλάγαμε για μια άλλη αρχιτεκτονική μιας άλλης Ευρώπης και για να απαντήσω και στο ερώτημα σας. Μιλούσατε για την Ευρώπη των λαών. Μιλούσαμε για την Ευρώπη των λαών. Πόσο όμως μακριά είναι αυτή η Ευρώπη? Είμαστε μακριά. Μόνο που επειδή κάνατε ένα ερώτημα στο αν μετά από αυτή τη μετάλλαξη, την αλλαγή, την, αν θέλετε, τη μια οπισθοδρόμηση όπως τη βλέπουμε στα οράματα και στους στόχους της, αν θα πρέπει να είμαστε ή να αποχωρήσουμε, σαφέστατα απαντάμε και εγώ αλλά και ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπώ το ότι μέσα για να μπορέσουμε, η αποχώρηση δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ούτε η Ευρώπη να καλυτερεύσει αλλά ούτε και ο απομονωτισμός λύνει θέματα, αλλά μέσα από έναν διαρκή αγώνα για να μπορέσει να ξαναβρει το βηματισμό του αυτό τον οποίο είχε φτιάξει. Υπάρχουν συμπαραστάτες όμως, κύριε Πουλάκη. Μήπως είναι πολύ ουτοπικό όλο αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή? Μήπως είμαστε τελείως μόνοι μας και έχουμε τέτοια άποψη για αυτό το πράγμα? Δεν πιστεύω ότι είμαστε τελειωμόνοι μας, διότι άμα παρακολουθήσετε οι συμμαχίες οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από αυτές τις εξελίξεις, δεν είναι τυχαίο το ότι οι απαράδεκτες δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Ντάιζελμπλουμ πριν από 2 μέρες και που ήταν προσβλητικές, δεν ήταν για την χώρα μας, μίλησε για τις χώρες του Νότου. Άρα αυτό που είχε φτιαχτεί με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να φτιάχνεται μια συμμαχία των χωρών του Νότου, όχι εναντίον των χωρών του Βορρά, αλλά για να μπει μια άλλη αρχιτεκτονική για την Ευρώπη, δεν μπαίνει μόνο από εμάς, μπαίνει πια είναι πολιτική, την οποία ναι, την λένε Πουλάκη, δεν ξεκάθαρα. Δεν είναι φρέσκο πράγμα αυτό. Δηλαδή αυτή η λογική περί Νότου, το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παπανδρέου, οι χώρες του Μεσογείου, ο Νότος της Ευρώπης. Δεν είναι καινούργια πράγματα που ανακάλυψε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθεια δηλαδή αυτή κατάλληλη δικαιολογία, κατάλληλη πολιτική αντίληψη, είναι χρόνια που αναμετριέται στο εσωτερικό της Ευρώπης. Είναι χρόνια. Και τα αποτελέσματα τα έχετε δει. Και μάλιστα με ηγέτες, όπως λέτε, άλλου βάρους που πιστεύανε σε άλλη Ευρώπη. Θυμάστε από τα Ουράλια έως το Ατλαντικό. Όλες αυτές οι λογικές, ας πούμε, και του κινήματος ανατολικής αριστεράς κλπ. Έχετε δίκιο, αλλά ακούστε, δεν είπαμε ότι ανακαλύψαμε εμείς αυτά τα πράγματα. Ξαναφαίνεται, είναι σαφέστατα, λοιπόν, αλλά ξαναφαίνεται όμως, στην επιφάνεια. Ναι. Η ενίσχυση, αν θέλετε, και πιο ουσιαστικού ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου είναι μια σαφέστατη πολιτική άποψη την οποία την έχουμε και την παλεύουμε. Και αν θέλετε, στα 2 χρόνια τα οποία είμαστε η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε αυτό που λέγαμε τρόικα, η ελληνική κυβέρνηση με επιμονή της έβαλε και το Ευρωκοινοβούλιο να παίζει έναν θεσμικό ρόλο σε αυτή τη σχέση με την οποία έχουμε με τους θεσμούς και παρακολουθώντας αυτή τη διετία από τους 4 θεσμούς... Πώς το εξηγείτε, δηλαδή το τις πίεσε με κάποιο τρόπο σαφέστατα, το Ευρωκοινοβούλιο? Όχι, αλλά αν παρατηρήσετε, ενώ ότι ήταν ένας θεσμός ο οποίος απήχε από τις διαπραγματεύσεις, ναι, ένας θεσμός ο οποίος παίρνει μέρος. Έχετε δίκιο. Ένα. Μήπως όμως, κύριε Πουλάκη. Ακούστε όμως. Ναι, ναι. Ένα. Και από τους 4 θεσμούς, ο πιο φιλικός, αν θέλετε, προς τις απόψεις, ναι, ναι, τις οποίες εκπροσωπεί, ναι, η ελληνική κυβέρνηση, ναι, σε αυτό το, τα παράλογα αιτήματα που ξεκινάνε από, ναι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πιο φιλικός ως προς την αντιμετώπιση των πιο θεμάτων. Φιλικό, δεν εννοείται το φιλικό. Ο πιο. Για να ξεκαθαρίσουμε τα λάθη. Δηλαδή, αν συγκρίνω καταστροφές και μεταξύ τους και αυτή είναι λιγότερη ή χειρότερη. Το πρόσεξα, σας είπα ο πιο φιλικός. Αυτό όμως, ναι, όμως που θέλω όμως να παρακολουθήσουμε είναι ότι όταν σε 4 θεσμούς, ναι, υπάρχει μία διακύμανση έξω από τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί, διότι στην διαπραγμάτευση που γίνεται εν εξελίξη για την δεύτερη αξιολόγηση
γίνεται η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, του κ. Σόιμπλε, και για πάρα πολύ σκληρότερα μέτρα, οι άλλοι θεσμοί και αυτό που σας είπα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αυτό το οποίο κρατάει όσο μπορεί να κρατήσει. Τη διακήρυξη θα πρέπει να την μπλοκάρουμε κατά την άποψή σας? Αν δεν μπει αυτό το κείμενο, αυτή η παράγραφος που θέλουμε για τα εργασιακά. Διότι ξέρετε τι λένε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε αξιωματούχους στην Ευρώπη που λένε ότι δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο θα πρέπει να απειλήσετε. Είσαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είσαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και πάτε τώρα σε μια διακήρυξη να βάλετε ένα κομμάτι για να πιέσετε για την διαπραγμάτευση που κάνετε. Το ερώτημα είναι, και το λέμε ξεκάθαρα, όχι αξιολόγηση. Το ερώτημα είναι, σε αυτή την κοινή διακήρυξη η οποία πρέπει να βγει και να υπογραφεί, η οποία να λέει, να δίνει το στίγμα, είναι αν παραδείγματος χάρη όλο αυτό που λέμε για τα εργασιακά, για τις σχέσεις των εργαζομένων, είναι πράγματα τα οποία ισχύουν για όλους, δηλαδή και για τους 27, ή είναι κάτι τα οποία ισχύουν για τους 26 και υπάρχει και ένας κακός ο οποίος πρέπει να παίξει. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Τώρα, το βέτο, το μη βέτο, ναι, είναι δεύτερο θέμα. Με ποια έννοια? Είναι μια πολιτική επιλογή την οποία είναι θέμα πρωθυπουργού πρώτα απ' όλα, αλλά αυτό όμως που έχει σημασία και σε αυτό πάλι δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσει κανένας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η διακήρυξη, να υπάρχουν τα εργασιακά, να υπάρχουν οι σχέσεις των εργαζομένων και μάλιστα να υπάρχουν, ότι αυτό ισχύει για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Έχετε την εκτίμηση ότι μπερδεύει η κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις και ότι αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος και πάλι της χώρας? Η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν σχεδιασμό. Εγώ θα ζητήσω από εσάς να ανατρέξετε στις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τους υπολογισμούς και τα δεδομένα τα οποία είχαν. Δεν θα σας μιλήσω για το περασμένο Eurogroup που βγήκε μια πλειάδα υπουργών και πανηγύριζαν ότι όχι μόνο ήρθε συμφωνία, αλλά μπήκε και τέλος στη λιτότητα. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, κινείται πάνω στα όρια της ανικανότητας και της τεχνισμού από τον οποίο διέπεται, αλλά θα ήθελα να δώσω και μια απάντηση σε αυτό το οποίο είπατε πριν. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα για το αν θα βάλει βέτο ή όχι η κυβέρνηση έχει αποσαφινιστεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα βάλει βέτο. Ότι απλά θα κάνει μια διπλωματική κίνηση ούτως ώστε να μπορέσει να τους πείσει. Και πάλι καλά. Γιατί όταν μιλάμε για την Ευρώπη μετά από 60 χρόνια και είναι μια συμβολική ημέρα αυτή για την Ευρώπη, θα έπρεπε να αναζητήσουμε και να μιλήσουμε για βαθύτερα και ουσιαστικότερα θέματα. Και εδώ θα ήθελα, που με χαρά άκουσα τον κύριο Πουλάκη, ότι θεωρεί ότι Ευρώπη χωρίς Ελλάδα και Ελλάδα χωρίς Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει. Και αυτή ήταν μια ξεκάθαρη. Σήμερα το ακούτε από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, το ακούμε από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με κάτι άλλο. Εγώ πάντως σας είπα ότι χάρηκα και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αν όμως υπήρχε ένα πραγματικό ενδιαφέρον από αυτή την κυβέρνηση για το τι Ευρώπη θέλουμε και πού πάμε, γιατί δεν έγινε μια συζήτηση στη Βουλή?